Τραγικές ώρες, κυρίες και κύριοι, ζουν οι Έλληνες στη Χιμάρα. Οι αλβανικές αρχές άρχισαν να γκρεμίζουν τα σπίτια τους, αψηφώντας τις αντιδράσεις. Η περιοχή είναι περικυκλωμένη από πάνωπλους αστυνομικούς. Ζούμε πρωτοφανές τη ζωή. Πρέπει να είσαι Έλληνας για να σταθεί σε αυτά που ζούμε εμείς εδώ. Θα πέσουμε όρθιοι, είμαστε πάνω όλοι. Πάνω όλοι έχουμε γίνει ένα σώμα μαζί με την ελληνική σημαία. Εμείς είμαστε Έλληνες, θέλουν να μας διώξουν από τον τόπο μας. Με κοροϊδέψανε, μου είπαν να το πετάζομαι. Και άφησα ό,τι είχαν, τα πλάματα, τα ρούχα, τα είχα κρεμασμένα εδώ. Τόρτιοβι! Τόρτιοβι! Ζαγκάρ! Ας διάρθα εξάγορες, το καλόν μωρέ! Ας προαναλιόν μωρέ! Οι κάτοικοι της Χιμάρας υποστηρίζουν πως είχαν τη διαβεβαίωση ότι δεν θα κατεδαφιστούν άλλα σπίτια τουλάχιστον για σήμερα. Κι όμως βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί. Σκαπτικά μηχανήματα με αναμένεσες μηχανές και δεκάδες αστυνομικοί εδώ έξω από ένα σπίτι για την αποτροπή εντάσεων. Δεν με έχουν αδειοποιήσει. Δεν έχω κανένα χαρτί. Αν ήξερα και είχα χαρτί, θα έκανα μπάνιο να βγω μουσκεμά. Τούτος είναι χειρότερος από το Χόντζα. Ας έπια το αίμα 45 χρόνια, αλλά τούτος θέλει να μας εξαφανίσει, να μας ξεριζώσει. Αυτός είναι ο σκοπός του. Πάνοπλοι Αλβανοί αστυνομικοί πριν καν ξημερώσει θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο ξεριζωμού των Ελλήνων στη Χιμάρα. Το σχέδιο έχει χαρακτηριστικά πολεμικής επιχείρησης. Μετά τον νυχτερινό ευνηδιασμό σφραγίζεται η είσοδος και η έξοδος της πόλης. Το σπίτι μας εδώ γεννημένοι, εδώ μεγαλωμένοι, έχουμε μεγαλώσει 6 παιδιά, έχουμε παντρέψει, γάμους, αραβώνες, παντρίες, όλα. Δεν έχουμε άλλο, μόνο ο Θεός και η ελληνική σημαία είναι για μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση για μας. Μωρέ μασκαρένι, μωρέ, έρθετε φόρτ, να μαρίνετε να μένει πρόνον. Τούρτιουβι, τούρτιουβι. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις δημιουργούν έναν κλειό προστασίας για τα τρυπάνια που θα εκθεμελιώσουν το βιός των Ελλήνων της Χιμάρας. Σκούτου σκότου μας δόημα, ως διάμε το κοντήμε, διάμε πρόνον τίμε, ωραία. Μωρές δω τι, διάμε πρόνον τίμε. Ο Χίτλερ, που ήταν Χίτλερ, σ' να φας ψωμί και μετά σε σκοτώνει. Τούτοι εδώ δεν σ' αφήκαν να φας ψωμί, σε σκοτώνουν. Τουλάχιστον 8 καταστήματα και σπίτια κατεδάφισαν οι αλβανικές αρχές. Η απόγνωση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των κατοίκων. Το άθλιο αυτό καθεστώς κυριολεκτικά κάνει πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων. Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Χιμάρα, στη δεύτερη μεγάλη οικομόπολη που ονομάζονται Δρυμάδες, αυτή τη στιγμή, μέρα νύχτα, χτίζουν οικισμούς για μουσουλμάνους. Στην Αθήνα παρακολουθούν με προσοχή τα τεκτενόμενα στη Χιμάρα. Εμείς δεν μπορούμε να απαγορεύουμε την ανάπλαση μιας χώρας σε τρίτη χώρα. Θέλουμε όμως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα της μειονότητας, σε διασμό δύο παραγόντων, να προστατεύονται. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε αποτελεσματικές αυτή τη φορά αντιδράσεις, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία των Ελλήνων της Χιμάρας. Η Ένωση Κεντρών καταδικάζει τις παράνομες ενέργειες της κυβέρνησης Αλβανίας και καλεί τον Πρωθυπουργό Ράμα να εφαρμόσει την νομιμότητα και να σεβαστεί τους ελληνικής καταγωγής πολίτες της γειτονικής χώρας.